συνάδελφοι, αγαπητέ κύριε Παπαχρήστο, αγαπητέ Βάγιο Ρωμαλέκα, παλιά διευθυντή του σχολείου μας και διευθυντή και σε μένα όταν ήμουν στο σχολείο αυτό. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε όπως παρακολούθησα και εγώ τον κύριο Παπαχρήστο, ο οποίος έγραψε για την μάχη της Παρκαδόνας και με εντυπωσίασε, καθώς επίσης συμμετείχε και συμμετέχει στην ταινία η οποία παίζεται στον δημοτικό κινηματογράφο στο Πάρκο Ματσόπουλου. Σίγουρα είναι ένας άνθρωπος και τον ευχαριστώ γι' αυτό, ο οποίος εκφράζει το ανήσυχο πνεύμα του, εκφράζει τον Έλληνα μετανάστη και εκφράζει την σύγχρονη Ελλάδα η οποία βρίσκεται στο εξωτερικό. Θα ήθελα να τον μιμηθείτε και εσείς όσον αφορά το επιστημονικό του έργο και να την ταινία του που συμμετέχει ως μετανάστες να την έχουμε σαν παρελθόν και να παραμείνετε και εσείς στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ κύριε Παπαχρήστο, έχετε το λόγο να μας παρουσιάσετε την εργασία σας. Κύριε Διευθυντά, κυρίες και κύριοι συνελεύσεις, συνάδελφοι, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, ευχαριστώ για την πρόσκληση να έρθω στο σχολείο σας και να μιλήσω για ένα ιστορικό γεγονός που αφορά το χωριό σας, την Κωμοπολή σας. Και μάλιστα τον Φεβρουάριο του 1943. Αν και ήταν σύντομο το χρονικό διάστημα για να αποφασίσω να από χτες μέχρι σήμερα, γι' αυτό δεν έχω και οπτικο-ακουστικό υλικό, επομένως θα αναλυθείτε μόνο με το λόγο. Θα προσιάσω εν συντομία τα γεγονότα εκείνης της εποχής και μετά θα προτιμήσω, ως παλιός εκπαιδευτικός, το σύστημα των ερωτοαποκρίσεων. Θα ήθελα να δώσω το λόγο σε εσάς και να ρωτάω. Λοιπόν, έχω γράψει ένα άρθρο στον τόμο Θεσσαλικά Μελετήματα που εμπλήρεται εδώ στα Τρίκαλα με θεσσαλικά θέματα και δημοσίευσα ένα άρθρο για την σύγκρουση αυτή, για την ελληνο-ιταλική σύγκρουση. Χρησιμοποίησα ελληνικές πηγές, γραπτές πηγές, προφορικές πηγές και επειδή όλες αυτές ήταν ελληνικές πηγές από Έλληνες που τα έλυσαν ή που έγραψαν, ήθελα να δω και τι λέει η άλλη πλευρά, δηλαδή η ιταλική πλευρά. Όχι ότι οι Ιταλοί κατακτητές τότε θα έγραψαν, κατέγραψαν την αλήθεια, αλλά με ενδιαφέρει ο ιστορικό ερευνητή και η άλλη πλευρά. Στη μέρα αυτή θυμάμαι το εξής, όχι ανέκδοτο, αλλά κάποιος γιος ήταν παντρεμένος και έκανε παράπονα στη μάνα του για τη γυναίκα του. Και όταν έκανε παράπονα στη μάνα του, παρακαλώ, η μάνα του κρατούσε το ένα αυτί πάντα κλειστό. Τι λέει η μάνα, εγώ σου κάνω παράπονα για τη γυναίκα μου και εσύ, για την ύφη σου. Και εσύ, δεν με ακούσουν τα δυο αυτιά. Και λέει, γεια μου, βάλω τα αυτί το έχω για την ύφη. Πρέπει να ακούμε λοιπόν πάντα και την άλλη πλευρά. Λοιπόν, γι' αυτό και εγώ, θέλοντας να δω τι λέει και η άλλη πλευρά, πήγα στην Ιταλία, στη Ρώμη, στο στρατιωτικό αρχείο εκείνης της εποχής και είναι πραγματικά πλούτος. Πήγα πρώτα βέβαια για το χωριό μου, την Οξίνια ή παλιό όνομα Μερίτσα, στο οποίο έγινε εκεί την ίδια μέρα, 11 του μηνός Φεβρουαρίου, μία άλλη πολύ μεγαλύτερη σύγκρουση, μάχη, Ελλήνων ανταρτών και των δύο μεγάλων παρατάξεων τότε εναντίον των Ιταλών. Ήταν η πρώτη νικηφόρα μάχη της αντίστασης 11 και 12 Φεβρουαρίου του 1943. Λοιπόν, ψάχνοντας και βρίσκοντας υλικά για τη μάχη αυτή, έπεσε το μάτι μου και στο Τσιώτη, στα Ιταλικά, όλα αυτά εννοείται.
Εντάξει, εγώ κατέχω λίγα ιταλικά, αλλά με ενδιαφέρει όταν έβλεπα τίτλο Οξίνια, Μερίτσα μάλλον τότε. Ήτσι ότι τα φωτογράφιζα και τα κράτησα. Και επειδή είχα τελειώσει λοιπόν με την εργασία του χωριού μου Οξίνια, σκέφτηκα μετά να γράψω κάτι και για το γεγονός αυτό, γιατί ήταν έτσι, έτσι κάπου σκόρπια τα υλικά. Θα σας πω μετά. Λοιπόν, παιδιά του Λυκείου, 16-18 χρονών, κάνω μια υπόθεση ότι ξέρετε λίγα για τη σύγκρουση αυτή των ανταρτών του Ελλάς με τους Ιταλούς. Κάνω μια υπόθεση. Άρα λοιπόν θα αρχίσω από την αρχή εντελώς. Εντάξει. Λοιπόν, τέλη του 42, αρχές του 43, είχε φουντώσει η αντίσταση. Μα να πω ότι από το 41 και μετά που εισέβαλαν οι Ιταλοί και οι Γερμανοί, η Ελλάδα χωρίστηκε σε τρεις ζώνες κατοχής. Τρεις. Ιταλική, Γερμανική και Βουλγαρική. Στη Θράκη και Ανατολική Μακεδονία. Εδώ στην Ιταλία, στην Θεσσαλία, η Θεσσαλία ήταν Ιταλική ζώνη κατοχής με την 24η μεραρχία με έδρα τη Λάρισα. Και παντού είχαν ανθρώπους τους, μονάδες βέβαια, κατοχής. Τέλη του 42, αρχές του 43, είχε φουντώσει η αντίσταση εναντίον των Ιταλών και Γερμανών σε άλλες περιπτώσεις. Οι Ιταλοί ερχόντουσαν στα χωριά του και στο δικό μου χωριό και στο δικό σας και έπαιρναν τρόφιμα. Στην αρχή λέγανε οι κάτοικοι ότι οι Ιταλοί ξέρεις έχουν παίρνουν τρόφιμα ξέρω και τα πληρώνουν ότι ήταν οι ευγενικοί Ιταλοί. Για μένα δεν υπάρχει ευγενικός κατακτητής, είναι κατακτητής. Αλλά λέει ότι πλήρωναν. Από ένα σημείο και μετά, χρονικό σημείο και μετά, άρπαζαν τρόφιμα και δεν πλήρωναν. Όχι μόνο έλεγα δώστε μου, αλλά τα άρπαζαν. Και πεινούσε ο κόσμος. Γι' αυτό υπήρχε και το σύνθημα τότε, ούτε σπυρί, σιτάρε, η σιτηρά, Δημητριακά, ούτε σπυρί στον κατακτητή, ούτε αυγό. Έτσι, κυριαρχούσε και το σύνθημα αυτό εδώ. Αρχές Φεβρουαρίου λοιπόν του 1943 είχε έρθει μια δημιουργία Ιταλών εδώ στη Φαρκαδόνα, μια μέρα που ήταν παζάρι. Τότε το λέγαμε παζάρι, λαϊκή αγορά δηλαδή, λαϊκή. Πήγαν, άρπαξαν τρόφιμα, πήραν και χωρικούς, όμοιρους και έφυγαν μεν, τους περίμεναν βέβαια μετά κάποιοι αντάρτες εδώ έξω στο σημείο Βρυκολάκη που έγινε αργότερα η άλλη μεγαλύτερη σύγκρουση και τους επιτέθηκαν. Αλλά δεν ήταν κάποια σημαντική σύγκρουση. Επειδή είχαν γίνει πολλές τέτοιες επιδρομές στο χωριό, οι υπεύθυνοι του χωριού της αντίστασης τότε ειδοποίησαν τους αντάρτες του Ελλάς που ήταν εδώ γύρω. Και εκείνες τις ημέρες, 8-9 Φεβρουαρίου του 1943, ήρθε μια μεγαλύτερη ομάδα ανταρτών του Ελλάς που με τον αρχηγό τον Πάλα, τον καπιτάν Κόζιακα, ο οποίος ερχόταν από τον Όλυμπο, όπου είχε γίνει μια μεγάλη σύσκεψη του Ελλάς, του ΕΑΜ, και εκεί πάρθηκε η εξής απόφαση. Επειδή Ελλάς, ξέρετε τι σήμαινε, όχι. Επειδή είπαμε ότι ξέρετε, τα πράγματα από αυτά. Ελλάς ήταν μια σύγκληση που σήμαινε ελληνικός, λαϊκός, απελευθερωτικός στρατός. Εντάξει, δεν ήταν κρατικός στρατός, ήταν αντάρτικος στρατός. Όπως από την άλλη μεριά ήταν ο ΕΔΕΣ με καπετάνιο τον Ζέρβα, ενώ ο Ελλάς είχε πρώτα καπετάνιο τον Άρη Βορυφιώτη και μετά τον Σαράφ, τον τρικαλινό Στέφανο Σαράφ. Λοιπόν, εκεί υπάρχει η εξής απόφαση. Επειδή δεν είμαστε σε θέση, έλεγαν, να κάνουμε μάχες εκ παρατάξεως, λέγονται αυτές, δηλαδή συγκεκριμένες μάχες, θα κάνουμε μόνο επιθέσεις με γρήγορη αποχώρηση και αρπαγή όπλων και οποιοδήποτε άλλου πολεμικού υλικού. Λοιπόν, έφτασαν εδώ, τους ειδοποίησαν, θα φύγει αυτό που ξέρουν τους Ιταλούς και αποφάσισαν να κάνουν μια ενέδρα. Ενέδρα σημαίνει κάθομαι κάπου, το περιμένω, χτυπάω, αρπάζω κάτι και φεύγω.
Τους έδειξαν λοιπόν το κατάλληλο σημείο και μάλιστα ένας από αυτούς νεαρούς τότε που έδειξε πού είναι τα βρικολάκια, η κατάλληλη θέση σε μια στροφή. Ξέρετε πού είναι τα βρικολάκια? Για πες, πού ακριβώς? Από Φαρκαδόνα προς το Ζάρκο, στο αριστερό μέρος, όπως πάνω. Μετά τη στροφή. Εκεί που είναι και ένα μνημείο τώρα. Λοιπόν, εκεί στα βρικολάκια τους έδειξε ένας τότε νεαρός κύριος, ήταν ο πατέρας του κυρίου Μαλέκα. Ο Δημήτρης Μαλέκας, νεαρός τότε, τους έδειξε, τους οδήγησε εκεί και την ήθελα μάλιστα, για να οργανώσουν αυτή την ενέργεια. Λοιπόν, στις 10 το βράδυ, το είπα αλλά μου στο βράδυ, έστειλαν την ενέδρα. Ωραία, για εναντίον ποιο όμως τώρα? Θα περνούσαν οι Ιταλοί, ήξεραν να περάσουν οι Ιταλοί την επόμενη για να κάνουν την επίθεση? Δεν ήξεραν. Ο δρόμος βέβαια ήταν στο δρόμο αυτό περνούσαν συχνά τέτοια σταδικά οχήματα. Εγώ κάνω την εξής υπόθεση ότι αυτοί οι αντάρτες του Ελλάς δεν ήταν και πολύ. Προκάλεσαν μία έξοδο από τη Λάρισα, έξοδο σταδιακών οχημάτων. Έκαναν το εξής. Την νύχτα από 10 προς 11 κόπηκαν οι τηλεφωνικές γραμμές από Λάρισα για Τρίκαλα. Κάποιος τηλεφωνητής Ιταλός διαπίστωσε ότι η διακοπή της τηλεφωνικής γραμμής είναι κάπου κοντά στη Φαρκαδόνα. Διαπίστωσαν λοιπόν πρωινές ώρες στις 11 του μηνός. Δεν είχαν σκοπό να αναχωρήσουν από Λάρισα από Τρίκαλα προς το σημείο αυτό. Αλλά προκλήθηκε έτσι μία έξοδός τους. Γι' αυτό λοιπόν και εκείνη την ημέρα το πρωί, 7-8-9 η ώρα γράφουν τα ιταλικά έγγραφα, συγκρότησαν στα γρήγορα μία διμερία κάπου 20 στρατιωτών με οχήματα, με οπλισμό καλό, να δουν και με τους τεχνίτες των τηλεφωνικών γραμμών να επισκευάσουν τη γραμμή. Ήρθαν και μάλιστα πρέπει να πω και το εξής, γιατί ήταν λάθος πως μετά από τον Νορβέζο οι ίδιοι Ιταλοί, ότι ξεκίνησε αυτή η διμερία από τη Λάρισα χωρίς κάποιον ανώτερο αξιωματικό. Κάτι είχε γίνει και δεν μπόρεσαν να το βρουν. Τελικά ήρθαν με κάποιον υπαξιωματικό αρχηγό και γύρω στις 11 με 12 η ώρα, γράφουν τα γραπτά, έφτασαν εδώ σε μια απόσταση κάπως ή έμπρος στο φυλακή ή όπως στο φυλακή και ο Πάλας, έμπερος στρατηγικός στην εποχή εκείνη, έκανε την επίθεση. Οι Ιταλοί εφηβιάστηκαν, κάποια μικρά οχήματα τα πρώτα έφυγαν προς Τρίκαλα και ειδοποίησαν για το τι γίνεται. Τα τελευταία οχήματα επέστρεψαν προς τη Λάρισα, αλλά το κύριο σώμα με τον πολύ βαρύ οπλισμό ήταν στο κέντρο και τους καθήλωσαν, τους αφόπλισαν, σκότωσαν και εννοείται και Ιταλούς. Από τους Έλληνες δεν σκότωθηκε κανένας. Πήγαν γρήγορα στο πεδίο μάχης, ας το πω, πήραν τον οπλισμό και οτιδήποτε άλλο υλικό χρειαζόντουσαν και έφυγαν. Αυτό ήταν, δίρκησε ούτε μισή ώρα. Ούτε μισή ώρα γράφουν και τα ελληνικά έγγραφα, αλλά και τα ιταλικά. Λοιπόν, πήγαν τους εχμαλώτους και το στρατιωτικό υλικό και πήγαν εδώ στα βουνά πάνω. Στις 11 το απόγευμα, 11 Φεβρουαρίου, στο Ζαρδίου το απόγευμα. Πρέπει να πω ότι την ίδια ώρα ακριβώς, 2 με 3 η ώρα, στις 11 του μηνός, άρχισε η μάχη. Η πολύ καλά οργανωμένη μάχη στο χωριό μου Οξίνη, έξω από το χωριό μου, εναντίον των Ιταλών. Εκεί ήταν ομάδες του Ελλάς και του ΕΔΕΣ και μια άλλη ομάδα Μίδας λεγότανε, υπό έναν αξιωματικό του χωριού μας τότε. Την ίδια μέρα ακριβώς είναι μια σύμπτωση, δεν μπορούσαν να συναντηθούν τόσο γρήγορα. Λοιπόν, πήγαν τους Ιταλούς, πήγανε στο βουνό επάνω και εδώ φαίνεται η ελληνική ανθρωπιά. Τους Ιταλούς εχμαλώτους, οι οποίοι είχαν πάρει, μπορεί όχι ίδια, αλλά την μονάδα τους, άλλους 20 ομήρους της Φαρκαδόνας και τους πήγαν στη Λάρισα. Μεταξύ αυτών και τον παπά, τον ιερέα της Φαρκαδόνας, τον παπά Πολυχρόνη. Λοιπόν, αυτοί οι αντάρτες, φερόμενοι ως άνθρωποι, περιποιήθηκαν πολύ καλά τους Ιταλούς εχμαλώτους. Δηλαδή, ήταν κρύο.
βροχή, χιόνι. Τους έδωσαν ζεστά ρούχα. Εννοείται ότι τους πήραν τις αρβίλες και τις φλέμες και τα κάναν. Εκτροφοποίησαν ήδη. Τους έδωσαν ζεστά ρούχα λοιπόν. Τους έδωσαν ζεστό φαγητό στο βουνό. Εντάξει. Και μετά τους μίλησαν για το τι εστί αντίσταση. Εμείς δεν πολεμάμε τον Ιταλό άνθρωπο, μιλάμε τον Ιταλό φασίστα, τον Μουσολίνη και όλους που τον οδήγησαν εδώ. Εκεί ήταν την απόφαση να τους απελευθερώσουν τους Ιταλούς ομήρους, να τους οδηγήσουν στον δυτικό δρόμο, στον δυτικό άξονα Τρικάλων Λάρισας και εκεί έχω τη μαρτυρία του Δημήτρη Μαλέκα, που ήταν νεαρός άνθρωπος τότε, από το Γκριζάνα. Ο οποίος έλεγε ότι εκείνη τη νύχτα του έδωσαν διαταγή οι αντάρτες να οδηγήσει τους Ιταλούς στον δρόμο Τρικάλων Λάρισας. Βεβαίως ήξερε τον δρόμο καλά, αλλά ένας Ιταλός που ήξερε ελληνικά και κατάλαβε ότι οι Ελληνίδες αντάρτες έδιναν τον νεαρό Μαλέκα να τους οδηγήσει στον δρόμο, διαφώνησε και δεν μπορεί να μας δώσει τον νεαρό παιδί. Μα αν συμβεί κάτι άλλο, δηλαδή αν κάποιοι άλλοι αντάρτες δουν εμάς τους Ιταλούς και μας πυροβολήσουν, μπορεί να σκοτώσουν και το παιδί που δεν φταίει σε τίποτα. Παρ' όλα αυτά όμως τους οδήγησε ο Δημήτρης Μαλέκας εκείνη τη νύχτα μέχρι το κοντά στον δρόμο και αποχώρησε. Αυτοί κάποτε μετά μπήκαν σε οχήματα που περνούσαν στην οδό αυτή, γιατί είχε γίνει γνωστό ότι το γεγονός αυτό, και τους πήραν στην μονάδα τους. Οι εντάξει βέβαια κράτησαν 2-3 να γράψουν ένα γράμμα στη μονάδα τους, στα ιταλικά εννοείται, ότι για να αφήσουμε και αυτούς τους 2-3 υπαξιωματικούς ελεύθερους, θέλουμε, ζητάμε, να αφήσει και η Ιταλική μεραρχία της Λάρισας τους 20 ομήρους ελεύθερους. Πράγμα που δεν έγινε πλήρως. Λοιπόν, και δεν ξέρουμε εάν το γράμμα αυτό γράφηκε ή όχι, δεν υπάρχουν τέτοια αρχεία δυστυχώς. Λοιπόν, μετά από στις 12 του μηνός, Φεβρουαρίου, έγινε γνωστό στο τρίτο σώμα στρατού στην Αθήνα, στο ιταλικό σώμα στρατού, τι έγινε στην Οξίνια. Εκεί σκοτώθηκαν πάνω από 70-80 Ιταλοί και συνελήφθησαν, παρακαλώ, 166 Ιταλοί εχμάλωτοι, οι οποίοι είχαν την ίδια ακριβώς μεταχείριση όπως και αυτοί εδώ. Δηλαδή, τους πήραν εν μέρη στο χωριό μας στην Οξίνια το βράδυ, τους γέντρωσε άλλους στο γειτονικό χωριό, ήταν λίγο πιο παράνομο, στην Αγναντιά, μακριά από τον κεντρικό οδικό άξονα. Εκεί τους μίλησαν για το τι εστί αντίσταση και ότι εμείς δεν έχουμε τίποτα αντίον στον Ιταλό στρατηγότη. Τους άφησαν ελεύθερους του εκείνους και τους συνόδευσαν μέχρι την τοποθεσία Μοργάνη σε ένα κεντρικό άξονα πάλι. Φαγητό, ζεστά ρούχα, οπωσδήποτε. Λοιπόν, οι Έλληνες αντάρτες φέρθηκαν λοιπόν πάρα πολύ ανθρώπινα. Ως ευχαριστώ σε εισαγωγικά, το Ιταλικό Σώμα Στρατού, το τρίτο Ιταλικό Σώμα Στρατού στην Αθήνα, πήρε την εξής απόφαση. Από εδώ και πέρα ισχύει Operazione Destruzione, λένε στα Ιταλικά. Επιχείρηση καταστροφή. Λόγω των δύο μαχών, λήφθη η απόφαση, από εδώ και πέρα θα καταστρέφουμε κάθε χωριό που όπου έγινε η αντίσταση, έγιναν τέτοια γεγονότα ή που πρόκειται να γίνουν. Και γι' αυτό λοιπόν από τις 12-13 και μετά ερχόντουσαν αεροπλάνα και εδώ αλλά και στο χωριό μας στην Οξίνιο και βομβάρδιζαν κυρίως όχι το χωριό το ίδιο, έπεσαν και εκεί βόμβες και εδώ μέσα φαντάζομαι, αλλά βομβάρδιζαν την γύρω περιοχή. Γιατί οι κάτοικοι φοβόντουσαν και έφευγαν στα γύρω βουνά. Επίσης τα βουνά ήταν αντάρτες. Ήθελαν λοιπόν να τους φοβήσουν, να φύγουν να απομακρυνθούν το χωριό και από την Ψήνα αλλά και από εδώ, έτσι ώστε η επιχείρηση καταστροφή να υλοποιηθεί άνετα, να μην έχουν
αντίθεση από τα βουνά. Έτσι και έγινε λοιπόν, ήρθε εδώ πέρα από τα μια άλλη ισχυρότατη ιταλική δύναμη του Παρκαλώνα και έφερε ομοίρους από τη Λάρισα εδώ, καθώς και κάποιους Φαρκαλώνες δηλαδή, και κάποιους άλλους ομοίρους από την Παρνασίδα, από ένα χωριό στη Ιωτία, νομίζω είναι, μακριά από εδώ, και τους εκτέλεσαν τους εκτέλεσε ο τρόπος. Υπάρχουν μαρτυρίες, τα λέω τώρα για αυτό, γραπτές μαρτυρίες, όπου κάποιος βοσκός παρατήρησε, παρακολούθησε αυτή την εκτέλεση. Και λέει αυτούς τους προβολισμούς δεν πρόκειται να τους ξεχάσω ποτέ. Μεταξύ αυτών λοιπόν ήταν και ο ιερέας του χωριού, ο Παλπολικόνης. Η πρεσβυτέρα του, η Παπαγιά, βρήκε ένα γράμμα στο ράσο. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, και εκεί περιγράφει, ήξερε ποια μοίρα τον περιμένει και έγραψε ένα γράμμα. Είναι πολύ σημαντικό το γράμμα, θέλω να διαβάσω μερικά κομμάτια. Στο λεπτό. Εκεί που έγινε η μάχη υπάρχει το μνημείο σήμερα με τα ονόματα των εκτελεσθέντων. Η ανθρώπινη μεταχείριση, μισό λεπτό που είναι το γεγονότητα. Να συμπληρώσω το εξής πριν ακόμα, ότι και τα ιταλικά ντοκουμέντα δεν διαφέρουν από τις ελληνικές πηγές. Ίσα ίσα τα επιβεβαιώνουν μάλιστα λίγοι Ιταλοί την ανθρώπινη μεταχείριση που γεύθηκαν οι Ιταλοί ευμάλωτα. Μισό λεπτό να διαβάσω κομμάτια από την εσία που είναι εδώ. Γράφει η Αλεξάνδρα, η χείρα του Παπαπολικρόνη Θεοδοσίου, στις 19 Μαΐου του 1999. Έγραψε αυτό το γράμμα που αναφέρεται όμως στο 43. Ήταν Φεβρουάριο του 43. Οι Ιταλοί έκαναν και πάλι την εμφάνισή τους στη λαϊκή αγορά και έκαναν τον εφοδιασμό τους χωρίς φυσικά να πληρώνουν και αυτή τη φορά ούτε δραχμή. Αυτό έκαμε τους αλυσιακούς μας να αξιολογηθούν και πάλι. Μάλιστα, μερικοί από αυτούς, ο Ιωάννης Τσιούφης και άλλοι, ενεργώντας προφανώς κατόπιν εντολής υπευθύνων της εθνικής αντίστασης της περιοχής, αποφάσισαν να αντιδράσουν στην ιταμή συμπεριφορά των Ιταλών και να τους τιμωρήσουν. Να μην περιγράψω την μάχη, γιατί το είπα πιο πριν. Ο Πάπα Πολυχρόνης, εκείνο το Σάββατο, μετά τον Εσπερινό, επέστρεψε στο σπίτι του. Μετά από λίγο έφτασε τρέχοντας ο Στέφανος Γραμμένος και βιαστικά πρότεινε στον Παπά να φύγει με άλλους, κατά το ύψωμα του Αϊγιάννη του Ψηλού, γιατί κινδύνευε, ως αρχή της Κομοκονής ο Παπάς, να συλληφθεί. Ο Παπάς, μετά από γρήγορη σκέψη, αποφάσισε να ακολουθήσει τους άλλους. Όμως, σαν έφτασε στον τόπο της συνάντησης, οι άλλοι του είπαν ότι δεν έπρεπε να πάει εκεί. Η θέση του είναι κοντά στην Παπαδιά και στα παιδιά του, γιατί κινδύνευαν από τους Ιταλούς που θα τους εκδικούνταν, αφού η φυγή του θα αποτελούσε ενοχοποιητική πράξη. Αν και είχε βρεθεί δικαιολογία, με σύμφωνη γνώμη της μητέρας του και της δικής μου, ότι δηλαδή απουσίαζε ο παπάς γιατί πέρασε ο δεσπότης και τον πήρε μαζί του σε περιοδία, που θα λέγαμε στους Ιταλούς, εντούτοις τα λόγια των αντισιακών τον επηρέασαν πολύ και αποφάσισε να επιστρέψει στο σπίτι εδώ προς μεγάλη έκπληξή μας. Όλη τη νύχτα, μέχρι να ξημερώσει, ήταν ανήσυχος, αφού μάλιστα είχε μάθει ότι οι Ιταλοί είχαν καταφτάσει από βραδύ του Σαββάτου, κάνοντας έρευνες στα σπίτια. Το πρωί της επόμενης μέρας σηκώθηκε νωρίς και άρχισε να ετοιμάζεται για να πάει στην εκκλησία προς εκτέλεση των καθηκόντων του. Δεν πρόλαβε να ξεκινήσει όταν κατέφτασε κοντά στην πόρτα του ολόγερου του σπιτιού ένα τζιπ με 2-3 Ιταλούς και μια γυναίκα που ήταν διερμηνέας. Χωρίς εξηγήσεις έπιασαν τον παπά και τον οδήγησαν στο αυτοκίνητο. Το μόνο που άκουσα από την διερμηνέα να του λέει ήταν: ρίξε μια τελευταία ματιά στο σπίτι σου, γιατί δεν θα το ξαναδείς, είπε στον παπά.
Στο μεταξύ, οι δύο από τους Ιταλούς έκαναν το σπίτι άνω-κάτω, ερευνώντας για όπλα. Δεν βρήκαν τίποτε από αυτά. Βρήκαν όμως κάτι οικονομίες σε χρήματα που τα άπαξαν κυριολεκτικά. Λίγες ώρες αργότερα, εθεάθη, Νάλλος, Φιλίσσιμος και Φακαδόνιος, κατοίκους και ορισμένους ξένους να οδηγείται προς το σχολείο, περνώντας από την πλατεία. Ο παπάς. Εκεί άρχισαν οι ανακρίσεις και τα μαρτύρια, ξυλοδαρμοί και χτυπήματα με τον υποκόπανο. Για τον Παύλο Πολυχρόνη, όλο το μαρτύριο ήταν το πιο αβάσταχτο, γιατί ήταν μοναδικός που δεν επιτράπη να καθίσει μέχρι την τέταρτη από η ματινή ώρα. Σε όλα τα ερωτήματα που του έθεσαν οι Ιταλοί, απαντούσε ότι δεν γνώριζε κανέναν από εκείνους που φώνησαν τον Ιταλό στρατιώτη. Και ήταν η πραγματικότητα. Ο παπάς δεν είχε καμιά ανάμειξη. Εγώ στο μεταξύ ήμουν πολύ ανήσυχη και ήθελα να πάω στο σχολείο μαζί με 4 μικρά παιδιά μου να τους παρακαλέσω να τον αφήσουν ελεύθερο, γιατί ήταν αθώος. Πριν όμως η πεθερά μου με απέτρεψε, θεωρώντας την απόφασή μου αυτή επικίνδυνη. Και το μόνο που έκανα ήταν να προσεύχομαι. Σε μια στιγμή κατευθύνθηκα στην εκκλησία για να οικετεύσω από εκεί τον ύψιστο. Μόλις όμως μπήκα μέσα, ένιωσα ένα δυνατό τράνταγμα, σαν σεισμό. Παραλίγο να πέσω. Άκουσα τα ζάμια των παραθύρων να σπάνε. Τρομαγμένη βγήκα έξω. Εκεί συνάντησα μια συγχωριανή η οποία με ρώτησε πώς είμαι. Την απάντησα καλά, πλην όμως ζήτησα να μάθω για νέα για τον σεισμό. Η συγχωριανή μου όμως μου δήλωσε ότι δεν έκανα ένα σεισμό. Και άλλη γυναίκα που πέρασε τα ίδια μου είπε. Αυτό με έκανε να ανησυχήσω ακόμη περισσότερο, διότι το τράνταγμα στην Εκκλησία το ερμήνευσα σαν αντίδραση της Εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων που έβλεπαν ότι έκαναν έναν άξιο υπουργό τους. Οι Ιταλοί, μετά τις απάνθρωπες ανακρίσεις, οδήγησαν τους συλληφθέντες στο στρατόπεδο όπως στη Λάρισα. Εκεί είχαν μαζευτεί και άλλοι συλληφθέντες από άλλα παλιά της Θεσσαλίας που συνολικά έφταναν τους 300, περίπου γράφει η Παπαδιά. Εκεί παρέμειναν μια εβδομάδα, κόντρα στις ανακρίσεις και ξυλοδαρμοί. Τον παππού Πολυχρόνη τους σπάσανε τα χέρια σε 3-4 συναυλίες. Τα νέα έρχονταν συγκεχημένα. Την Κυριακή, οι συλληφθέντες στη Βαρκαδόνα οδηγήθηκαν με άλλους 4 ξένους στα Βρικολάκια, όπου εκτελέστηκαν. Λίγο αργότερα, 5 κάρα από 2 κορμιά στο καθένα μεταφέρθηκαν στο νεκροταφείο, όπου με σύντομη διαδικασία τα έθαψαν χωρίς φέρετρο και χωρίς το ανάλογο βάθος του τάφου, ίσα-ίσα που τους σκέπασαν. Τελειώνει σε λίγο. Τη μεταφορά προς το νεκροταφείο είδα και ακολούθησα ήδη. Ο δικός μου άνδρας ξεχώριζε από τα ράσα του, ένας νέος ιερέας στα 31 χρόνια του. Πέρα από το δικό, αλλά δυνατό μέσα μου θρύνο, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Από τα πράγματα του παπά που μου επέστρεψαν, το πιο πολύτιμο ήταν ένα σημείωμα κακογραμμένο από τον ίδιο τον καλό μου που μου έλεγε. Αλεξάνδρα, πηγαίνω άδικα. Θέλω να προσέχεις τα παιδιά, να τα μεγαλώσεις με αξιοπρέπεια, γιατί εγώ θα σας βλέπω από ψηλά. Να κάνεις πέτρα την καρδιά σου για το καλό των παιδιών μας. Και το κράτησα, αυτό τη λύση το γράμμα, κύριε Παπαδιά συνεχίζει, και το κράτησα όλα αυτά τα χρόνια μέχρι σήμερα στα γράμματά μου, τηρώντας όλες τις επιθυμίες του όπως τέριαζε απέναντι σε έναν τέτοιο αδικοχαμένο παπά. Αυτή είναι η επιστολή της Παπαδιάς. Θα ήθελα μαθητές να τελειώσω εδώ, λέγοντας ότι η αντίσταση ήταν εθνική αντίσταση, δεν ήταν μόνο μιας παράταξης, ήταν όλου του λαού, άσχετα εάν κάποιοι κυριαρχούνταν στη μία παράταξη ή στην άλλη. Ήταν η εθνική αντίσταση και εγώ γράφω στο βιβλίο μου για την Ουσίνια ότι ήταν μια μάχη, μια νίκη των ενωμένων Ελλήνων. Γιατί ήταν ενωμένοι στη στιγμή αυτή. Άσχετα δυστυχώς που χωρίστηκαν αργότερα. Λοιπόν, θα ήθελα με αυτά τα λόγια να τελειώσω και να δώσω λόγο σε εσάς, μαθητές, να ρωτήσετε κάποια πράγματα που ίσως σας φανούν δεν διευκρίνησα αρκετά ή κάποιοι που δεν ξέρετε. Ευχαριστώ πολύ.